Είμαι ο Παπα-Νικολάου Ηλίας, είμαι ο σεφ της Κουκίδας. Καλωσορίζουμε όλο τον κόσμο το καινούργιο μας μενού. Τι ωραίο θα βρούμε στο μαγαζί σας? Θα βρείτε διάφορους συνδυασμούς. Βασιζόμαστε πιο πολύ στα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα, συνδυασμένα με προϊόντα πολύ της Ελλάδας, όλη την Ελλάδα. Έχουμε μια δική μας εκδοχή του ντάκου, ο οποίος είναι ντάκος με χαροκοπαξίμαδα και είναι συνδυασμένος με χοντροκατσαρί ντομάτα Λαγωνίας, τσακιστές ελιάς Λαγωνίας, και κάνουμε μια δική μας εκδοχή. Βασικά ο ντάκος είναι κριτικός, έτσι. Το έχουμε φέρει σε μια μεσσηνιακή εκδοχή. Έχουμε μια βουτυράτη φέτα που την παίρνουμε από δικούς μας παραγωγούς και φτιάχνουμε αυτή τη χωριάτικη, τη γαλλομυζήθρα που λένε κριτική, την ξινομυζήθρα, και φτιάχνουμε μια δική μας εκδοχή. Επομένως και μιλάμε για μια κριτική βάση και πάνω τη μεσσηνία. Κριτικο-μεσσηνιακή θα έλεγα. Είναι μια μοντέρνα εκδοχή, έχουμε όμορφα πιάτα, τα παρουσιάζουμε με τον δικό μας τρόπο. Ο κόσμος τι προτιμά? Ο κόσμος γενικότερα είναι πιο παραδοσιακός. Εμείς προσπαθούμε να του εντάξουμε κάποια πράγματα στο δεσματολόγιο, ότι γι' αυτό και έχουμε βάλει και την ονομασία δεσματοβούλιο, και προσπαθούμε να του δείξουμε κάποια καινούργια πράγματα. Καλοδεχόμενοι. Και μαγειρευτά, έτσι. Το κινηστό βλέπουμε. Βγάζουμε και κάποια μαγειρευτά, ναι. Χωριάτικο κεφαλοτήρι. Τα έχουμε συνδυάσει με χιλοπίτες αρωματισμένες με κουρκουμά. Και θα έχουμε κάποιες επιλογές σε μαγειρευτά ανά ημέρα. Δεν θα είναι σίγουρο αυτό, οτιδήποτε βρίσκουμε. Είδαμε και ποικιλία κρεατικών. Έχουμε μια ποικιλία κρεατικών, γιατί νομίζω οι Καλαμαδιανοί ειδικεύονται σε αυτό. Ναι. Και εγώ το παίρνω, δεν το συζητάμε. Ποιο θα πρότεινες εσύ από τα πιάτα σου? Θα πρότεινα ένα μανταροπύλαθο, που είναι μια δική μας εκδοχή του ριζότο. Προσπαθώ γενικότερα να δείξω και στους καινούργιους μάγειρες ότι δεν είναι καλά ρύζια μόνο τα ιταλικά. Έχουμε την Καρολίνα Σερών, τη δική μας, η οποία είναι εξαιρετική. Βολεύει και για το αλακάρτ. Το λέμε κάπως έτσι μάγειρες, αλλά η Καρολίνα Σερών είναι ένα εξαιρετικό ρύζι, στο οποίο εμείς οι Έλληνες δυστυχώς χωλαίνουμε στο θέμα marketing. Οπότε θεωρώ ότι είναι καλό να το εντάξουμε σαν δική μας εκδοχή του ριζότο. Απλά εμείς το λέμε μανιταροπύλαφο. Τι διαφορετικό έχει το μανιταροπύλαφο που προτείνει η Κουκίδα? Έχει μια πολύ ξεχωριστή πάστα μανιταριών, η οποία είναι με συνδυασμούς. Είναι μια ποικιλία μανιταριών στην ουσία και έχει διάφορα αποξηραμένα μανιτάρια, πορτσίνο, έχει βασίλειο μανίτερα, βουνού. Τα αποξηραίνουμε και κάνουμε εμείς μια πάστα δική μας. Και αυτά για αυτό είναι το χρώμα που δίνουν και την ιδιαίτερη γεύση. Ναι, στο... και γι' αυτό το λόγο έχει αυτό το χρώμα το ριζότο. Ναι. Είναι καφέ μαύρο. Δηλαδή γι' αυτό το λόγο είναι λίγο διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Έχουμε μια κοπή, είναι premium κοπή. Έχουμε ribeye λέγεται. Είναι στην ουσία ribeye, σημαίνει το μάτι της μπριζόλας. Το συνδυάζουμε με ένα ψωμί που έχουμε ένα δικό μας αρτοποιό, που μας τα ετοιμάζει. Δεν το λέμε γενικά. Είναι ένα ψωμί, στην ουσία φρυγανισμένο ψωμί μπριός ενεργού άνθρακα. Μαύρο χρώμα. Ναι, μαύρο χρώμα. Το οποίο είναι αρκετά διαφορετικό από αυτά που έχετε δοκιμάσει. Δηλαδή δεν είναι ένα τυπικό ψωμάκι μπριός. Είναι αρκετά διαφορετικό. Επίσης, στην ίδια βάση συνδυάζουμε και το ταλαγάνι μας. Το οποίο ο ίδιος ο τοπιός μας φτιάχνει ένα ψωμάκι το οποίο είναι χρωματισμένο με πατζάρι, δεντρολίβανο και λίγο σκόρδο. Είναι αρκετά διαφορετικό. Σαν ταλαγάνι, ας πούμε, σαν αυτό που έχουμε συνηθίσει. Είναι μια πολύ ωραία πρόταση για να επιλέξουμε την Κουκίδα. Και είναι μια πολύ ωραία πρόταση για να επιλέξετε την Κουκίδα. Η Κουκίδα μπήκε στο χάρτη εστίασης της Καλαμάτας. Σήμερα έχετε πρεμιέρα νέου μενού. Βεβαίως. Για πες μας μερικά σωτήρι πράγματα. Έχουμε ανανεώσει λίγο το μενού μας. Έχουμε ξεκινήσει δυναμικά. Με πιο προσιτό μενού ως προς τις μεζέδες. Για την παρέα. Εδεσματοπωλείο βεβαίως, γιατί είναι εδέσματα. Οι γεύσεις μας είναι εξαιρετικές. Θα το διαπιστώσετε. Και το πιο βασικό που θέλουμε να υπάρχει, να περνάει καλά η παρέα. Και τα άτομα να υπάρχουν χαμόγελα και στιγμές ωραίες, να ξεχνάνε την καθημερινότητα ο κόσμος. Είστε ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα? Είμαστε καθημερινά, νωρίς από το μεσημεράκι, με μαγειρευτά, παραδοσιακές γεύσεις το μεσημεράκι, πιο απλές, και προς το βραδάκι με μεζέδες, πιο δυνατή μουσικούλα, χαμόγελα, τσιμπουράκια, κρασάκια. Ό,τι πρέπει για την και παρέα. Ό,τι πρέπει για την παρέα και να περνάει καλά. Είμαστε στο σταθμό εδώ. Είμαστε στο σταθμό, σε ένα ιστορικό κομμάτι της πόλης. Πιστεύω το πιο ιστορικό. Για χρονικό δεν έχει αλλάξει ούτε το κτίριο για πολλά έτη. Ας ελπίσουμε κάποια στιγμή να δούμε και τα τρένα μας να έρχονται. Καλό θα είναι. Τι θα φέρουν κόσμο. Τι διαφορετικό φέρνει η Κουκίδα στην
στη μεσσηνιακή κουζίνα. Τι θα προτείνατε εσείς? Τι θα προτείναμε από πιάτα? Έχουμε εξαιρετικό ωραίο πιατάκι. Θα έλεγα όχι μόνο μεσσηνιακή, μεσογειακή κουζίνα. Έχουμε πάρει γεύση από όλη την Ελλάδα και από την Κρήτη μας, όπως το μανιταροπύλαφο που έχουμε. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν της Κρήτης, τη Στάκα, που δένει με πάρα πολλά εδέσματα. Διαπιστώσαμε, έχετε παντρέψει μεσσηνία και Κρήτη. Ναι, ισχύει, σε κατά κύριο λόγο, ναι. Τα μαγειρευτά είναι πολύ ωραία, όπως τα παραδοσιακά ζυμαρικά σε παλιατέλες μας, το σουφικτό, άλλο ωραίο πιατάκι πάλι κριτικό. Και να πούμε ότι είναι όλα χειροποίητα. Είναι όλα χειροποίητα, τα φτιάχνουμε εδώ στην κουζίνα μας. Ο Ηλίας έχει αναλάβει το κομμάτι της κουζίνας με μεγάλη επιτυχία, θα έλεγα. Η συνεργασία είναι κάτι παραπάνω από καλή. Τι άλλο να πούμε, να πούμε για εμάς. Εμείς είμαστε αρκετά χρόνια στην εστίαση, από την Αθήνα ξεκίνησε. Κρατάει πολλά χρόνια αυτή η αγάπη γενικά για την εστίαση, για τον κόσμο, για το... όλη αυτή την προσέγγιση στην εστίαση, στην παρέα, στο χώρο αυτό τέλος πάντων. Επιστρέψαμε μετά από 10 χρόνια στην Αθήνα από αρκετές εμπειρίες, πολύ καλές, στο κομμάτι αυτό. Ξεκινήσαμε το πρώτο κατάστημα μαζί με το συνέδριο και φίλο Σαράντο στο Παχάλικον, το οποίο πήγε εξαιρετικά. Και πλέον μια καινούργια απόπειρα, βάζουμε άλλη μια κουκίδα στο χάρτη της Καλαμάτας, στη γεύση, και σας προσκαλούμε να δοκιμάσετε, να γευτείτε ωραία πραγματάκια, να περάσετε ωραία, να θυμηθείτε αναμνήσεις από το σταθμό. Όλοι έχουν περάσει από αυτό το ιστορικό σημείο, πιστεύω, είτε για καφέ παλιότερα, για κάποιο γλυκάκι, για τα σχετικά, δεν ξέρω ακόμα παλιότερα, βέβαια θα μας τα πούνε αυτά οι πολύ παλιοί που θα έρθουνε.